Μερικές ώρες απομένουν μέχρι να εκπνεύσει το τελεσίγραφο που έδωσαν τα κράτη της Δυτικοαφρικανικής Ένωσης στους πραξικοπηματίες στον Ήγηρα, προκειμένου να επαναφέρουν τη συνταγματική τάξη στη χώρα. Οι 15 ηγέτες οικονομικής κοινότητας δηλώνουν έτοιμοι να επέμβουν ακόμη και στρατιωτικά. Το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει με σθένος και αποφασιστικότητα την προσπάθεια της Ένωσης. Επιθυμία μας είναι να λειτουργήσει η διπλωματία και θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα ξεκάθαρα στους ηγέτες της Κούντα στον Ήγηρα. Τους δίνουμε μια ευκαιρία να διορθώσουν ό,τι έκαναν. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κρίση στον Ήγηρα. Στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Ιαμεϊ, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν εκ νέου στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα κατά της Γαλλίας και κρατώντας σημαίες Ρωσίας. Χώρες όπως το Μάλι και η Μπουρκίνα Φάσο, που βρίσκονται επίσης υπό τον έλεγχο πραξικοπηματιών, εκφράζουν την αλληλεγγύη του στρατιωτική ηγεσία του Νίγηρα.